Περισσότερα από 20.000 δρομείς προερχόμενοι από 60 χώρες, επαγγελματίες, αθλητές και μη έχουν δώσει ραντεβού για το βράδυ του προσεχού Σαββάτου στην ύφη του Θερμαϊκού για ένα πολύ ιδιαίτερο ξενύχτη. Αυξητική πορεία και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. 20.000 περίπου δρομείς κάθε ηλικίας και επίπεδου, πάρα πολύ καλή, πολύ καλή πρωταθλητές υψηλού επίπεδου. Θα μας χαρίσουν και πολύ όμορφο θέαμα, θα δώσουν χρώμα και χαρά στην πόλη μας και στη χώρα μας και παράλληλα θα απολαύσουν και ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Σαν αθλητής για μένα είναι κάτι περισσότερο από ένα event που προβάλλει τη Θεσσαλονίκη, τη Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα μας. Πιστεύω σαν άνθρωπος και σαν αθλητής τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από το να περνάμε το μήνυμα ότι μόνο με την άθληση, μέσα από τον αθλητισμό και τι πιο απλό το να τρέξουμε κάποια χιλιόμετρα το βράδυ σε μια πανέμορφη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Πιστέψτε με, έχω ζήσει σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό και η Θεσσαλονίκη δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμιά πόλη. Η επίσημη παρουσίαση του 8ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων Εμίλιος Ριάδης της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι μεγάλη χαρά για την πόλη. Ο αθλητισμός πρέπει να γίνει, να μπει στην καθημερινότητά μας και αυτό προσπαθούμε σαν Διεθνής Έκθεση, μαζί με αυτά που κάνουμε τις εμπορικές εκδηλώσεις, να δίνουμε έμφαση και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει, όπως ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, να στηρίζει το δρομικό κίνημα, να στηρίζει τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται για τον Μαραθώνιο και βούληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Κωνσταντίνου του Ζέρβα, είναι να ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω εκδηλώσεις τέτοιου είδους. Γιατί, ναι, μεν ο Μαραθώνιος είναι μια μεγάλη εκδήλωση για την πόλη μας, δεν θέλουμε όμως να είναι η μοναδική. Η δική μνήμα έγινε στη συμμετοχή των 172 Ινδών φιναλίστ του διαγωνισμού ομορφιάς Mrs. India Worldwide 2019. Δείχνουμε τη συνέργεια όλων μαζί των φορέων, των ιδιωτών, των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για αυτή την προσπάθεια της ανάπτυξης της περιοχής, που μέσα σε όχι τόσο ευχάριστο κλίμα το προηγούμενο διάστημα, δείχνει ότι μπορούμε όλοι μαζί να έχουμε μία αμεσότητα στην διεθνή σκηνή και να προβάλλουμε τις περιοχές και τις δικές μας με αυτό το χαρακτήρα. Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων Α21 Campaign θα διοργανώσει πριν από το ξεκίνημα του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος το 6ο Διεθνές Work for Freedom με αφορμή την Πανευρωπαϊκή ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από το σημείο της αφετηρίας του ημιμαραθωνίου δρόμου, περιλαμβάνοντας συμβολικό περπάτημα της απόστασης μέχρι τον Λευκό Πύργο, κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος. Θα συμμετέχω και φέτος στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Είναι η τέταρτη φορά που θα συμμετέχω σε αυτόν τον όμορφο αγώνα. Όπως ακούω και μαθαίνω κάθε χρόνο, οι συμμετοχές όλο και αυξάνονται και ξεπερνάνε κάθε προσδοκία. Αυτός ο αγώνας είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός νυχτερινός δρόμος στη χώρα και διεθνής δρόμος. Πριν από 2 εβδομάδες έτρεξα στον Ημαραθώνιο Κρήτης, που επίσης είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Έχω τρέξει και στο εξωτερικό. Αυτός όμως ο συγκεκριμένος αγώνας που γίνεται εδώ, είπατε, έχει υποστηρικτές, έχει πολλούς αθλητές, έχει ξένους αθλητές. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερος αγώνας και να φτάσει στους κορυφαίους αγώνες του εξωτερικού. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα. Ανά σταθμό σχεδόν υπάρχουν εθελοντές, είτε για τα τζέλ, είτε για τα ισοτονικά, για τα νερά. Στον τερματισμό, αλουμινοκουβέρτες, μετάλλια, η τροφοδοσία, το κομμάτι παράδοσης παραλαβής προσωπικών αντικειμένων για να μην χάσουν τα πράγματά τους οι δρομείς, να είναι σε ασφαλή σημείο. Η Νόβα στηρίζει τον 8ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης ως media partner στο πλαίσιο της πληθώρας δράσεων κοινωνικής ευθύνης της και πιο συγκεκριμένα στον πυρήνα στήριξη του εραθνικού αθλητισμού. Μια διαχρονική πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται εμπράκτως και με τη συμμετοχή της Nova Sports Running Team.